Η εικόνα με τα νεκρά ψάρια, εικόνα φρίκης, έτσι, παραπέμπει σε βιβλική κατάσταση, εξακολουθεί, η Εύη βρίσκεται στην παραλία και τα βλέπουμε, τα ψάρια, τη ζωντανή εικόνα και βλέπουμε και τις πρωινές εικόνες. Εύη, πες μας τι γίνεται και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το κακό. Καλησπέρα. Με μεγάλη μου θλίψη σας μεταδίδω αυτές τις εικόνες. Ωστόσο, με χαρά, γιατί δεν μπορώ να σας μεταδώσω και τη μυρωδιά που πλέον έχει καλύψει το παραλιακό μέτωπο εδώ, το άλλο τη στολίδι της πόλης του Βόλου, την παραλία, η οποία, όπως βλέπετε ακριβώς πίσω μου, έχει καλυφθεί από χιλιάδες νεκρά ψάρια. Τις τελευταίες ημέρες έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου βίντεο, εικόνες από έντρομους επισκέπτες αλλά και βολιώτες με την εικόνα αυτή των χιλιάδων νεκρών ψαριών. Έχει ανοίξει μια τεράστια συζήτηση, Νίκο. Αυτό προκάλεσε φυσικά και την εισαγγελική έρευνα, μια καταπήγουσα προκαταρκτική εισαγγελική έρευνα για την αιτία του θανάτου όλων αυτών των ψαριών που πιθανώς μέσω της Κάρλας, μέσω των χυμάρων βρέθηκαν στον παγασιτικό. Ίσως, ναι, εδώ φαίνεται ότι έχει ανοίξει κάποιο φράγμα. Δηλαδή, τα ψάρια αυτά που βλέπετε είναι ψάρια του γλυκού νερού. Ήταν κυρίως στη λίμνη Κάρλα και σε διάφορα ποτάμια, παραποτάμους, ηριάκια. Όταν λοιπόν άνοιξαν τα φράγματα και τα ψάρια αυτά έφτασαν σε νερό θαλασσινό, ψόφισαν. Έτσι. Το ερώτημα είναι, ποιος πήρε την πρωτοβουλία να κάνει αυτή την κίνηση? Να πούμε τώρα ότι το θηρόφραγμα της Κάρλας με εντολή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του κ. Δημήτρη Κουρέτα έχει κλείσει από σήμερα το μεσημέρι. Θα τοποθετηθεί και ειδικό πλέγμα, ούτως ώστε να συγκρατούνται τα ψάρια αλλά και κάποιες φερτές ύλες να μην οδηγούνται στον παγασιτικό. Να σας πω, Νίκο, και τηλεθεατές, κύριοι τηλεθεατές, ότι όσοι ώρα είμαστε εδώ για το ρεπορτάζ, έρχονται καΐκια που προσπαθούν να καθαρίσουν, να μαζέψουν τα ψάρια, να τα συγκεντρώσουν και να τα απομακρύνουν. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε ότι. Τώρα μιλάμε για χιλιάδες χιλιάδων ψάρια. Δηλαδή αυτή η διαδικασία απορρίπανσης θα πάρει καιρό, πάρα πολύ καιρό. Οχ, αχ.